Για τα κιλά της και το πώς αισθάνεται με αυτά, μίλησε η Σοφία Βογιατζάκη στον Dot. Εγώ ήθελα να γίνω χορεύτρια μικρή. Ναι. Έχω κάνει μπαλέτο κλασικό και νόργανη γυμναστική μικρή. Χρόνια. Μικρή. Πόσο μικρή. Μέχρι τα 17 μου. Α, όχι τόσο μικρή. Στα 17 λοιπόν, ξεκίνησα από τα 5 έκανα χορό και νόργανη. Στα 17 σπάω τον αστράγαλο του Ρεστορού Παιδιού Θρυψαλά. Και γίνεται. Βάζω. Μένω 4,5 μήνες σε ακινησία με γύψο. Και βάζω 19 κιλά. Και από εκεί και μετά ξεκινάει ο γολγοθάς να τα χάσω, να τα βάλω, να χάσω, να ξαναβάλω, να ξαναχωνώ, αυτό. Αυτό. Και κάποια στιγμή λέω εντάξει, οκ, okay, ήμουνα σε ένα normal size, όχι κόκαλο, αλλά ούτε και χοντρή. Και λέω θα δώσω και στη δραματική σχολή. Μετά ξέρετε, ήρθε η Ποπέρη, απενοχοποιηθήκαμε όλες οι χοντρές του πλανήτη, με χαρά και ευτυχία κατεβήκαμε με τα πανώ στην Ομόνα, επανεγυρίζαμε για το φιλί του Γεωργούλη με τις Βίκης. Όλο αυτό έγινε μετά. Οπότε δηλαδή δεν πρόλαβα να αισθανθώ, θέλω να πω, αλλά και η ίδια νομίζω ότι ποτέ δεν είχα με την εμφάνιση θέμα. Θυμάμαι όταν είχε γίνει το Τέρι, καπάκι το καλοκαίρι που γινόταν πανικός πάλι με αυτό. Βγήκα στην παραλία της Καβάλας και ήμουνα εκεί στους αμολόφους, στην παραλία. Τίγκα η παραλία, είχε εκατομμύρια κόσμο. Ναι. Και ήμουνα με το μπικίνι η θρασιτά την γκόμενα, με τα 104 κιλά. Και περιφερόμουν στην παραλία και με σταματάγανε, με βγάζανε φωτογραφίες. Ναι. Έλα να φωτογραφηθούμε, ναι. Έλα αυτόγραφα στη μέση της παραλίας. Και μου λέει η αδερφή μου, μωρή δεν τρέπεσαι. Έλα να μου λέει, κάτσε ήσυχα, ήσυχα στην πετσέτα σου. Να μην σε βλέπει άνθρωπος. Έχει στηθεί στη μέση της παραλίας και φωτογραφίζεσαι. Θες λέω, μα τι να κάνω, αφού μου θέλουν να φωτογραφηθώ, μην φωτογραφηθώ. Κατάλαβες, δηλαδή δεν ήμουν ποτέ ένας άνθρωπος που είχα θέμα. Θα κλείσω το 47 τον Ιούνιο, παιδιά. Δεν είμαι στα 25, στα 22 να μην πειραματίζομαι. Ναι, πρόβλημα. Ξέρεις πόσοι οι μικροί μου πέφτουν. Τι 30 και τι 28 και αυτά και ντρέπομαι. Δηλαδή μόνο. Ντρέπομαι. Γιατί ντρέπεσαι. Ντρέπομαι. Μόνο λέω, μα πουλάκι μου είσαι. Δηλαδή είμαι σαν να κλέβω εκκλησία.